Είδαμε μετά από αυτό το περιστατικό, όπου συνάδελφοι από την τροχή Αττικής Οδού ακολουθούσαν από την Αττική Οδό, ο οποίος είχε σπάσει την μπάρα, ένας οδηγός, η Νόφυγας, είχε σπάσει την μπάρα των διαδίων, είχε συγκυφισίες και τον ακολουθούσαν οι συνάδελφοι μέχρι τη Βασιλή Σοφίας έξω από τη Βουλή, ότι κάνανε σωστά και ακολουθούσαν ένα όχημα που ήταν επικίνδυνο πρώτα για τον εαυτό του και μετά για τους πολίτες γύρω του. Στο σημείο, στη Ριζάρη, το οποίο προσέχωσε σε κολονάκια, δεν κατέστη δυνατό να κινητοποιηθεί. Έτσι φτάσαμε έξω από τη Βουλή, στη Βασιλή Σοφίας και Ακαδημίας, όπου ο οδηγός έκανε αριστερά για να μπει μες στη Βουλή. Και δεν ξεκινάνε εύλογα και από τους πολίτες και από εμάς τα ερωτήματα. Υπάρχει ασφάλεια στη Βουλή από τη στιγμή που ένα αμάξι, οποιοδήποτε μπαίνει, κάνει τον κύκλο μέσα στη Βουλή και φτάνει και ανεβαίνει και τα σκαλιά? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που εύλογα γίνεται και εμείς ρωτάμε για ποιο λόγο δεν είχε σηκωθεί ο φράχτης. Υπάρχει πτυσσόμενος φράχτης εκεί στην είσοδο της Βουλής. Αν είπα, ήταν αυτό με εκρηκτικά. Λέμε τότε ένα σενάριο. Θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα? Ναι, θα είχαμε. Άρα νομίζω ότι πρέπει ο Φρούραχος να επανεξετάσει τα μέτρα της Βουλής, γιατί και είχαμε πάλι περιστατικό με το φάκελο που είχε περάσει για τον κύριο Παπαδήμο που κατέληξε σε έκρηξη, που είχε πάει ο συνάδελφος και το είχε περάσει από το X-ray και δεν το είδε κανένας. Άρα υπάρχουν θέματα και καλό είναι να δίνουμε λύσεις σε αυτά τα θέματα και να μην τα σκεπάζουμε για δικούς μας λόγους κάτω από το χαλί.